Κύριε Παπαδούρη, τώρα όλο αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ, επιχειρούμε να πάμε και σε απευθεία σύνδεση με τον απεσταλμένο του Αντένα Ελλάδος. Πείτε μου λίγο, θα μας επηρεάσει οικονομικά, θα δούμε επιπτώσεις εκεί που περιμέναμε μέτρα από την κυβέρνηση για την ακρίβεια, θα βάλει μπροστά τον πόλεμο και θα τα αφήσει στην άκρη, τι εκτιμάτε? Νομίζω πρέπει να γίνουν παράλληλα, Νικητά μου, να θυμίσω ότι σαν μικρή χώρα που είμαστε, είμαστε δυστυχώς πολύ ευάλωτοι στους εξωγενείς παράγοντες. Κοιτάξτε τι έχει γίνει με το θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τι έχει γίνει επίσης τώρα με τα θέματα στο Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ευάλωτοι. Η κυβέρνηση το τι έχει να κάνει, αγαπητέ μου Νικήτα, είναι να έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Γιατί από τη μια έχουμε ορισμένα υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε σε σχέση με ευρωπαϊκά κριτήρια. Αναφέρουμε φυσικά σε μια συζήτηση που είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου που αφορά αυτή τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη που συνεπάγεται, συνδυάζεται με αυτό που θα λέμε πλέον ως πράσινη φορολογία. Και τέθηκε το ερώτημα σήμερα. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση. Όμως, από τη μια, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πληθωρισμό, έχουμε την αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Πραγματικά σηκώνει την νοικοκυριά τώρα να προχωρήσουμε με το θέμα της πράσινης φορολογίας. Δυστυχώς θα πρέπει να προχωρήσουμε για την υποχρέωση μας. Αυτό που ζητήσαμε όμως σήμερα από το αρμόδιο Υπουργείο είναι να καθίσει και να βρει αντισταθμιστικά μέτρα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό το θέμα του πληθωρισμού, και να το συνδυάσουμε το ερώτημα σου, Νικητά μου, ναι, σίγουρα το θέμα του τι συμβαίνει ευρύτερα στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα στο Ισραήλ σήμερα, φυσικότατα θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει γενικότερα, νομίζω, ολόκληρη την Ευρώπη, πόσο μάλλον εμάς, οι οποίοι είμαστε μια μικρή χώρα που εξαρτώμαστε και από θέματα τουρισμού. Και επιτρέψτε μου, με λύπης να πω την διαπίστωση αυτή, ότι δυστυχώς επειδή έχουμε και πολλές αμαρτίες από το παρελθόν, αναφερόμενο στο ότι δεν έχουμε πάρει κάποιους ευρωπαϊκούς στόχους, δυστυχώς ο κόσμος θα πληρώνει και για αυτές τις αμαρτίες. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν, δεν σηκώνει πλέον άλλες επιβολές επιπρόσθετων φορολογιών. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δούμε τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να εξισορροπήσουμε κάπως τα πράγματα. Στοχευμένα πάντα, εκεί που χρειάζεται. Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε. Τώρα με την πράσινη φορολογία, σας είπαν ότι έρχεται, εφαρμόζεται και πότε και με ποιο τρόπο και τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες? Πόσο πάνω θα πάνε αυτές οι φορολογίες που πληρώνουμε? Το έχουμε ρωτήσει, αγαπητέ μου Νικήτα. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη μια ένδειξη για το τι θα σημαίνει σε ποσοστόν για το κάθε νοικοκυριό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πιέσαμε για να γίνει μια γενικότερη διαβούλευση εντός του Υπουργείου για να δούμε, έχουμε ήδη τους καταλόγους αναφερόμενος σε άλλα σχέδια επιδότησης με το τι θεωρείται έναν ευάλωτο νοικοκυριό και να δούμε πώς μπορεί να αντισταθμίσουμε το όλο θέμα. Περιμένουμε, ελπίζω ότι στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποια ενημέρωση και σίγουρα απαιτούμε να έχουμε αυτή την ενημέρωση, αναλυτική ενημέρωση, σχεδιασμού, πριν να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πράσινη φορολογία. Να ξέρετε δηλαδή και τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα δοθούν. Έτσι ακριβώς. Αν μπορούμε τουλάχιστον σαν κοινοβούλιο να βάλουμε την οποιαδήποτε πίεση, τότε να το πράξουμε. Μπορεί να είναι πίεση απευθείας όσον αφορά το θέμα της πράσινης φορολογίας, γιατί ρώτησα σήμερα, έμεινε το ερώτημα αναπάντητο, ίσως να απαντηθεί από τον ίδιο τον Υπουργό, να αντιλαμβάνουμε, αν έχουμε διαπραγματευτεί αυτήν την όλη διαδικασία της επιβολής της πράσινης φορολογίας λόγω κάποιων ιδιόρυθμων συνθηκών που έχει Κύπρος και ούτω καθεξής. Δηλαδή τι να πω, να θυμίσω ότι πληρώνουμε 300 εκατομμύρια ως πρόστιμο όσον αφορά τους ρήπους. Αυτά είναι πραγματικότητες. Να πω ότι έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ στο θέμα τη μετάβαση στις μεταφορές που φαίνεται ότι δεν θα πάρουμε τους στόχους. Και όλα αυτά, κυρίε και κύριοι, κοιτά μου, είναι τα πληρώνει καθημερινά, κάθε μήνα, ο ίδιος ο καταναλωτής, ο ίδιος ο πολίτης. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι υποχρέωση του κράτους αυτή τη στιγμή να μελετήσει τα όποια αντισταθμιστικά μέτρα και να είναι αντισταθμιστικά μέτρα που θα τα νιώσει ο πολίτης. Πραγματικά θα τα νιώσει και όχι απλά κάτι απλά για να βάλουμε ένα τσίκο ότι το έχουμε κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδούρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλά, καλά, καλά.